Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε σε ένα θέμα που αφορά την κοινωνία μας. Και αφορά την κοινωνία γιατί αυτό καταγράφεται και ανά δεκαετία με επίσημα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και ποια είναι αυτά? Η μείωση του πληθυσμού και κυρίως η μείωση του πληθυσμού στην ελληνική περιφέρεια. Και συνολικά η χώρα μας μειώνεται σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό των κατοίκων, αλλά και σε ό,τι αφορά την περιφέρεια και ιδιαίτερα την Δυτική Μακεδονία και την περιοχή μας, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Δημογραφικό λέγεται το πρόβλημα και παρά τις όποιες προσπάθειες φαίνεται ότι αυτό διωγγώνεται και δεν λύνεται. Θα κουβεντιάσουμε με έναν φορέα που βιώνει αυτό. Βεβαίως είναι ένας φορέας που αιμοδοτεί την πολυτεχνία, την προσπάθεια για να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα. Μιλούμε για την Πολυτέκνη Οικογένεια και στην σύνδεσή μας έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων Εορδέας, την κυρία Μαρία Αντωνιάδου. Καλησπέρα, κυρία Αντωνιάδου. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα και από μένα, κυρία Μαυρίδη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Να ευχηθώ μια ελπιδοφόρα χρονιά για όλους μας, με υγεία και φυσικά σε εσάς, όσο το επιτοπλίστων, καλύτερες ειδήσεις. Ναι, ευχάριστες και καλύτερες ειδήσεις. Έχετε δίκιο. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με αυτό που στον πρόλογό μου είπα, δημογραφικό. Εσείς το αντιμετωπίζετε, βέβαια, είστε από την πλευρά της προσπάθειας για την επίλυσή του. Τα μέλη σας είναι πολύτεκνες οικογένειες. Είναι πράγματι ένα πρόβλημα που το βιώνει ακόμη και η πολύτεκνη οικογένεια με την έννοια της δυσκολίας να υπάρξει και να επιβιώσει ως πολυτεκνή οικογένεια. Καλά το θέσατε. Αυτοεκπληρούμενη προφητεία είχε πει η Ομοσπονδία, η Ανώτατη στην Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, την τελευταία απογραφή που σημειώθηκε. Προειδοποίησε η Ομοσπονδία μας ότι από το 2010 αυτή η συνεχή αύξηση της διαφοράς θανάτων και γεννήσεων θα οδηγήσει σε ένα δημογραφικό κατήφορο. Και αυτό φαίνεται ότι εκπληρώθηκε. Όλοι κρύβονται πίσω από τη βολική διαπίστωση ότι πολλές χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα, επομένως γιατί όχι και η Ελλάδα. Η απογραφή η τελευταία που σημειώθηκε δείχνει δραματικά στοιχεία, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα στην επαρχία της Εορδέας. Να πω ότι 10% αγγίζει αυτό τη Δυτική Μακεδονία, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα που κυμαίνεται στο 3,5%, δε και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης είναι στο 8,7%, που σημαίνει στο Δήμο Εορδέας 3.100 άτομα έχουν φύγει από την πόλη μας. Αυτό είναι δραματικό και πρέπει να το καταλάβουν και οι κυβερνώντες, αλλά επιτοπλίστων και η περιοχή μας, ο Δήμος Εορδέας και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, φυσικά όλα αυτά γίνανε γιατί? Γιατί οι κυβερνήσεις από το 2009 και έκτοτε έχουν καταργήσει πάρα πολλά προνόμια που ήταν για τους πολυτέκνους, για τις οικογένειες των πολυτέκνων. Και να σας κάνω και αναφορά και αυτά τα καταργήσεις αυτών. Ναι, ουσιαστικά απαντάτε στο ερώτημά μου. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολυτεκνή οικογένεια? Τι είναι αυτό που χάνεται ως προτέρημα και άρα ενδεχομένως είναι αντικίνητρο κανείς να έχει μια πολυμελή οικογένεια? Το αφορολόγητο ποσό για τους πολύτεκνους και για τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους εξισώθηκε το ίδιο με τον άγαμο και με τον πολύτεκνο. Το επίδομα των πολυτέκνων, όπως είναι γνωστό, εδώ και πολλά χρόνια έχει καταργηθεί. Ενώ στην Ευρώπη, παρόλο που είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, εκεί ισχύει το μειωμένο τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος των πολυτέκνων. Η πρόταξη των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους διορισμούς, μόνιμων και αναπληρωτών. Αν θυμάστε δε, με την κυβέρνηση του κ. Καραμαλή είχε σημειωθεί ότι οι πολυτεκνές οικογένειες οι οποίοι θα κάνουν τέταρτο παιδί, οι εκπαιδευτικοί διορίζονταν και μάλιστα στον τόπο της κατοικίας τους. Αυτό έκτοτε καταργήθηκε. Ήταν ένα κίνητρο κι αυτό. Η μείωση των προσλήψεων των πολυτέκνων από το 20% που ήταν στους διορισμούς πήγε στο 15%. Ενώ παράλληλα έχουν επιβληθεί ένφια το ίδιο για τους πολυτεκνούς, αλλά το ίδιο και για τους άγαμους. Δεν είναι το ίδιο οι στεγαστικές τους ανάγκες. Κριτήρια αποκλεισμού από τα κοινωνικά προνομιακά επιδόματα. Ίδια για τους άγαμους, ίδια για τους πολυτεκνούς. Χαρακτηριστικό δε αυτής της προαναγγελθής καταστροφής αποτελεί μια απόλυτη βεβαιότητα η εξάλληψη της λέξης πολύτεκνος
από το δημόσιο διάλογο για το δημογραφικό. Πουθενά δεν ακούγεται η λέξη πολύτεκνος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων στο τελευταίο συνέδριο που έκανε και ήταν καλεσμένος και ο Πρωθυπουργός και μάλιστα και πάρα πολλοί υπουργοί οι οποίοι ασχολούνται με θέματα δημογραφίας όπως η κυρία Σιρεγγέλα, ζητήθηκε να δημιουργηθεί και να υλοποιηθεί Υπουργείο Οικογένειας. Είναι μια απέτηση της Ομοσπονδίας ούτως ώστε από κοντά να μπορέσουν να καταλάβουν τι προβλήματα αντιμετωπίζει η οικογένεια και φυσικά αυτά τα προβλήματα να εξαλειφθούν χρόνο με το χρόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που εισπράττει ο Σύλλογος ως παράπονο, ως πρόβλημα, τι σας λένε τα μέλη του Συλλόγου? Τα τελευταίο χρονικό διάστημα... Έχουμε πολύτεκνες οικογένειες, για παράδειγμα, που δυσκολεύονται ακόμη και να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα, που δυσκολεύονται ακόμη και να φέρουν τα προστοζήν στο οικογενειακό τραπέζι. Τα τελευταία χρόνια και τελευταία, μάλιστα ο τελευταίος χρόνος ήταν ένας δυσίωνος για την πολυτεκνική οικογένεια, γιατί βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις στο καλάθι της νοικοκυράς στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να, μια οικογένεια με 4 παιδιά, τα οποία τα πιο πολλά σπουδάζουν, είναι φαντάροι και δεν μπορούν να εργαστούν, να αντιμετωπίσει αυτό όλο το πρόβλημα το οικονομικό. Αφενός μειώνονται όλα στην πολυτεκνική οικογένεια. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει, με αποτέλεσμα οι πιο πολλοί να έχουν ρυθμίσεις στη ΔΕΗ, ως και μπορώ να πω και οι περισσότεροι, ρυθμίσεις ώστε να πληρώσουν και τη ΔΕΗ και την τηλεθέρμανσή τους. Όλα αυτά στην περιοχή μας και μια περιοχή η οποία μπορώ να πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζει και την απολιγνητοποίηση, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και γι' αυτό άλλωστε έχουν φύγει πάρα πολύ και τον τόπο μας. Δεν ξαναπιστρέφουν τα παιδιά των πολυτέκνων πίσω. Αντικρουόμενο βέβαια αυτό που θα πω, είναι οξύμορο, αλλά ο σύλλογός μας τα τελευταίο χρονικό διάστημα έχει και πολλές νέες εγγραφές. Πάρα πολλά καινούργια μέλη. Από την νέα χρονιά του 23 μέχρι σήμερα έχουν γραφτεί 4 νέοι στο σύλλογό μας. Σε μόλις 16-17 μέρες. Ναι, και αυτό είναι πάρα, είπα, είναι οξύμορο. Και όμως γεννήθηκαν 4 νέα παιδιά. Για το Σύλλογο Πολυτέκνων είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πλέον μπορεί οι μεγάλοι ηλικιωμένοι που έχουμε να φεύγουν, αλλά έχουμε και πολλά καινούργια μέλη. Αυτή τη στιγμή ο σύλλογός μας, κύριε Μαυρίδη, αριθμεί 1.500 μέλη. Και φαντάζομαι ότι είναι κατά τι περισσότερες οι πολυτέκνες οικογένειες, γιατί όλοι δεν έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο. Ενδεχομένως να είναι λίγο περισσότεροι. Μπορεί να είναι κάποιοι οι οποίοι δεν το ξέρουν να μην εφαναγραφτούν, αλλά με κινεί το ενδιαφέρον αυτό το ότι μας πολλοί από την περιοχή της Βέλειας, του Δήμου Αμιντέου, Φιλώτα και από τις Φλόρινες, στο τελευταίο χρονικό διάστημα ενδιαφέρθηκαν να κάνουν μεταγραφή από εκεί την περιοχή στο δικό μας το Δήμο, στο δικό μας το Σύλλογο των Πολυτέκνων, γιατί είδαν τις δράσεις που κάνει ο Σύλλογός μας και το ενδιαφέρον που έχουμε για τις πολυτέκνες οικογένειες. Γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα στο Σύλλογό μας για τους πολυτέκνους και κάθε μέρα ενδιαφερόμαστε ως Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Τώρα, τι είναι αυτό που πρέπει να πούμε ως πληροφορία προς τα μέλη των πολυτέκνων οικογενειών? Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες, κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουν, κάποιες θεωρήσεις, ενδεχομένως κάποιες αιτήσεις για να τύχουν κάποια ευεργετήματα είτε της πολιτείας είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης? Να πω ότι έχουν ξεκινήσει οι θεωρήσεις των πολυτεκνικών πάσων για το 2023. Για τις μετακινήσεις αυτό. Ναι, αυτό ισχύει για τις μετακινήσεις τους, αλλά με το πάσο το θεωρημένο έχουμε χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 50% δίχως δημοτικά κριτήρια στο Δήμο Ιορδαίας. Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο γραφείο εσόδων του Δήμου ή ακόμα και ηλεκτρονικά. Επίσης, με το πάσο θεωρημένο έχουμε εκπτωτική πολιτική από τοπικό σούπερ μάρκετ της πόλης. Ο κάθε πολύτεκνος μπορεί να πάρει την κάρτα αυτή από το σύλλογό μας να την προμηθευτεί, ούτως ώστε να τη χρησιμοποιήσει. Έχουμε τα καταστήματα τα εμπορικά της πόλης που στηρίζουν και βοηθούν πάντα τις πολυτεκνικές οικογένειες και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και τον Εμπορικό Σύλλογο γι' αυτό που στέκεται δίπλα μας. Πάρα πολλά καταστήματα μας κάνουν έκπτωση από 10 μέχρι 30%. Και αυτό με τη θεώρηση πάλι του πολυτεκνικού πάσου γίνεται, καθώς επίσης έχουμε εκπτωτική πολιτική και από είδη ζαχαροπλαστικής, από καταστήματα είδη ζαχαροπλαστικής. Να πω ότι σαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί πρόσφατα είχαμε και εκλογές στο Σύλλογό μας, από εδώ και στο εξής θα κινήσουμε νέους τρόπους, ούτως ώστε να προσελκύσουμε νέα άτομα στο Σύλλογό μας, δίνοντας κίνητρα σε αυτούς που γράφονται στο Σύλλογό μας, με κουπόνια δωροπιταγές, ούτως ώστε να πηγαίνουν στα καταστήματα της πόλης, στα σούπερ μάρκετ και να αγοράζουν για ένα χρόνο
δωρεάν τα Pampers, καθώς επίσης και τα γάλατα και τα παιδιά τους και πολλά άλλα ακόμα. Άρα, ενεργοποίηση της τοπικής επιχειρηματικής κοινωνίας προκειμένου να στηριχτεί η πολύτεκνη οικογένεια. Αυτό πρέπει να βοηθήσει πάρα πολύ και η τοπική κοινωνία. Να πω ότι πρέπει και η περιφέρεια και ο Δήμος να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, ώστε οι νέοι που θα κάνουν νέα παιδιά να μην φύγουν από την πόλη, να παραμείνουν στο Δήμο μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ο Δήμος να έχει νέες γενιές. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα. Εδώ είμαστε να πούμε οτιδήποτε αφορά πραγματικά, θα έλεγα, το ισχυρότερο κίνητρο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του δημογραφικού της χώρας, που είναι η πολύτεκνη οικογένεια, η πολυμελής οικογένεια. Εύχομαι και ελπίζω λόγω ενόψει εκλογών που θα έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση και οι κυβερνώντες να προσπαθήσουν να κατανοήσουν ότι οι πολύτεκνες οικογένειες είναι η βάση της οικονομίας της χώρας αυτής, όπως και κάθε οικογένεια, και να φροντίσουν να δώσουν κίνητρα για το δημογραφικό. Βεβαίως το να κατανοήσουν, εγώ δεν θα το έλεγα με την έννοια ότι αν είναι δυνατόν να μην το κατανοούν, το κατανοούν, απλά καμιά φορά το ξεχνούν ή το αμελούν. Το αμελούν, αλλά κύριε Μαυρίδη, οι νέες γενιές θα ψηφίσουν. Ποιοι θα ψηφίσουν, οι ηλικιωμένοι? Ας σκεφτούμε λιγάκι λογικά και ας τρέξουμε λιγάκι μπροστά να δώσουμε τα κίνητρα που δίνει και η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να Καλή είστε καλά. Συνέχεια.